ότι βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί μέσω του παράνομου αεροδρομίου τύπου. Το γεγονός διότι δεν έχει δώσει σημεία ζωής στους γονείς του, ανησυχεί τις αρχές και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Οι γονείς του 19χρονου ενημέρωσαν την αστυνομία το περασμένο Σάββατο, όπως ανέφεραν στους ανακριτές. Ο γιος τους που βρισκόταν σε άδεια από τη μονάδα του από την περασμένη Τετάρτη, την Παρασκευή τους δήλωσε ότι θα μετέβαινε στις κατεχόμενες περιοχές για να ξεκουραστεί, όπως χαρακτηριστικά τους ανέφερε. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Από τις έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε όντως μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές και στη συνέχεια το περασμένο Σάββατο μετέβη στην Κωνσταντινούπολη μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Τώρα διεξάγονται έρευνες τόσο από την αστυνομία της Δημοκρατίας σε συνεργασία πάντοτε με την Ιντερπόλ για να εντοπιστεί, να εντοπιστούν τα έθνη του, εάν και πόσο και κατά πόσο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και ποια είναι η κατάσταση της υγείας. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην τηλεφωνική γραμμή ο αναπληρωτής και εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο κύριος Στυριανού. Κύριε Στυριανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βοδαμίδη. Πάνω σε αυτό το θέμα με τον εθνοφρουρό, έχετε κάτι να μας πείτε? Εμείς από πλευρά αστυνομίας να επιβεβαιώσουμε ότι όντως διερευνάται μια τέτοια υπόθεση, εν λοιπόν πρόσωπο. Νομίζω δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ούτε πληροφορίες, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε και από πλευράς οικογένειας υπάρχει μια επιθυμία για διακριτικότητα την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα.